σας. Είμαι η Δόκτωρ Μαργελίνα Κυριακάκου. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα μικρόβιο που απασχολεί αρκετά συχνά τις οικογένειες, κυρίως την άνοιξη και το καλοκαίρι, για το σταφυλόκοκο. Ο σταφυλόκοκος προκαλεί συχνές δερματικές ποικίλες λοιμώξεις που οφείλεται σε διάφορα στελέχη του θετικού κατά γκραμ σταφυλόκοκου, Staphylococcus aureus. Η εμφάνισή του είναι συχνή κυρίως την άνοιξη και προς το τέλος του καλοκαιριού και τις περισσότερες φορές εκδηλώνεται ίσως θα λέγαμε και ήπια. Ο σταφυλόκοκος μεταδίδεται εξαιρετικά εύκολα μέσω των βρώμικων χεριών από τη μία περιοχή του σώματος στην άλλη. Οι συχνότερες μορφές εκδήλωσής του είναι, όπως είπαμε, οι δερματικές λοιμώξεις, καθώς επίσης και οι λοιμώξεις μαλακών μορίων. Τα πρώτα συμπτώματα μπορούν να είναι ένα απλό σπυράκι με πίον, ερήθημα περιοχής, απόσθημα και αυξημένη θερμοκρασία. Εδώ πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στα παιδιά που έχουν ατοπική δερματίτιδα, καθώς ο σταφυλόκοκκος μπορεί να επιμολύνει τις ήδη υπάρχουσες βλάβες και να προκαλέσει σοβαρές δευτερογενείς λοιμώξεις. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί πως τα διάφορα στελέχη του βακτηρίου μπορούν να προσβάλλουν ακόμα και τα νεογέννητα, οπότε πρέπει να είμαστε ιδιαίτερη προσεκτικοί. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι μολύνσεις που εκδηλώνονται θεραπεύονται με τη χρήση κατάλληλων αντιβιωτικών σκευασμάτων που θα μας χορηγήσει μόνο ο παιδιατρός μας, είτε τοπικά είτε συστηματικά. Ενώ θα πρέπει να ακολουθείτε αυστηρή τήρηση των βασικών κανόνων υγιεινής, με καλό και τακτικό πλύσιμο των χεριών και συχνή αλλαγή πετσέτας. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι αν υπάρχει ένα παιδί στην οικογένεια ή ένα άτομο που πάσχει από σταφυλόκοκο, θα πρέπει να έχει τη δική του πετσέτα, τα δικά του σεντόνια, το δικό του μαξιλάρι, τη δική του κουβέρτα και αυτά να πλένονται σε πολύ ψηλή θερμοκρασία, ώστε να μειώσουμε τον κίνδυνο μετάδοσης του σταφυλοκόκκου και στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.